Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι η ύπαρξη ελαστικών σχέσεων εργασίας στο προσωπικό καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών και μετέπειτα στην ΑΔΕ διαρκεί για πάνω από 15 χρόνια. Αφορά κυρίως το μέρος εκείνου του προσωπικού ΥΕ καθαριότητας ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Οικονομικών που εργαζόταν πριν ακόμα το 2004 και των οποίων οι συμβάσεις δεν μετατράπηκαν σε ιδιωτικό δικαίωμα ορίστου χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004. Με τις προκηρύξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου πρώτου του 2018, ένα μέρος αυτού του προσωπικού που μολυοδοτήθηκε, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι επιτυχώντες της εν λόγω προκήρυξης, συνολικά 156, 96 στην ΑΔΕ και 60 στο Υπουργείο Οικονομικών, δουλεύουν με 8 ώρες εργασίας από την προκήρυξη μετά και βασικό μισθό 650 ευρώ. Παραμένουν όμως στο απαράδεκτο καθεστώς τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η κυβέρνηση, αντί να μετατρέψει αυτές τις συμβάσεις σε ορίστου χρόνου ή έστω να παρατείνει τις συμβάσεις, προκήρυξε το νέο διαγωνισμό για τις εν λόγω θέσεις το 2020 με την 1 του 20. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας να μείνει εκτός των επιτυχώντων και να επίκειται η απόλυσή τους. Μιλάμε για 100 εργαζόμενους. Οι ανάγκες καθαριότητας στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ είναι διαχρονικά πολύ μεγάλες. Το προσωπικό καθαριότητας αποδεδειγμένα δεν επαρκεί. Ενώ σε συνθήκες πανδημίας αυτές οι ανάγκες για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων απαιτούν εργασία και άλλου προσωπικού. Είναι γνωστό ότι λόγω της συνολικότερης υποστελέχωσης που υπάρχει στην ΑΔΕ, όπως εσείς θα ξέρετε άλλωστε, και την απογείωση της ελληνικοποίησης της εργασίας που επικρατεί, ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του προσωπικού ΥΕ καθαριότητας δουλεύει στις ΔΟΗ και απασχολείται επί της ουσίας σε άλλες υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι των προκηρύξεων 1 του 2018 δεν καλύπτουν έκτοτες ανάγκες, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ρωτάμε λοιπόν αν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να παρατείνει την ισχύ των συμβάσεων και για ποιο χρόνο θα το κάνει αυτό και αν έχει πρόθεση να μετατρέψει συμβάσεις του προσωπικού σε αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι και οι ανάγκες είναι διαρκείς αυτών των και της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. Καλώς, κύριε Κατσότη. Κύριε Βεζιρόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι ο Μιλών επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τον ίδιο σεβασμό όμως έχω και απέναντι στην αλήθεια. Δεν χαϊδεύω αυτιά, δεν παρασύρουμε από το λαϊκισμό. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα με στοιχεία. Βάσει του νόμου 4506 του 2017, προβλέπεται ότι για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των υποπτευόμενων από αυτά φορέων και την ανεξάρτητη των αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 18 μηνών. Η πανδημία όμως δημιούργησε νέα δεδομένα. Δεν μπορούσαν να γίνουν εύκολα εκ νέου διαδικασίες για την πρόσληψη νέου προσωπικού με σύμβαση 18 μηνών. Αντιλαμβάνεστε όλοι το λόγο αυτών των δυσκολιών, εν μέσω lockdown, αλλά και των πάσης φύσεων περιορισμών. Γι' αυτό το λόγο φέραμε προς ψήφιση το νόμο 4764 του 2020, που περιέχει μεταξύ των άλλων και ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Στο άρθρο 180 του συγκεκριμένου νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων η παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτηρίων, των κεντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και κατά παρέκκληση των άρθρων 5, 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 164 του 2004. Και καθίσταται απολύτως σαφές
ότι εν λόγω παράταση δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσδίφθηκαν οι απασχολούμενοι σε αυτές τις θέσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η παράταση των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση αυτή η παράταση δεν μπορεί να επεκταθεί μετά την 31η Μαρτίου 2021. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ερώτημά σας για τη μετατροπή των συμβάσεων του εν λόγω προσωπικού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, με έγγραφο του στις 29 Ιανουαρίου, επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου θα προσέκουρε στις διατάξεις του άρθρου 103, παράγραφος 2, εδάφη Α και Β του ισχύοντος συντάγματος. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ και στη διαδικασία των προσλήψεων. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατσότη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πώς δικαιολογεί η κυβέρνηση αυτή αλλά και η προηγούμενη την απόφαση της ανάθεσης τομέων όπως της καθαριότητας εμπροκειμένου σε εργολάβους ή με εργασία ορισμένου χρόνου που ανανεώνεται για 20 χρόνια. Εδώ έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Τι διασφαλίζει μια τέτοια απόφαση? Διασφαλίζει τις καλύτερες υπηρεσίες του καθαρισμού, για παράδειγμα? Διασφαλίζει καλύτερες εργασιακές σχέσεις και αμοιβές των εργαζομένων? Είναι αυτά άραγε τα κύρια ζητήματα που προέχουν στην απόφαση, ναι ή όχι? Όπως φαίνεται για την κυβέρνηση, δεν είναι αυτό το κύριο. Όπως βέβαια και για την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που αξιοποίησε τον αγώνα των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά κατόπιν με πρόσχημα τους μνημονιακούς περιορισμούς, συνέχισε με παρατάσεις των συμβάσεών τους, συνέχισε την ομοιρία. Τι είναι αυτό που διασφαλίζεται με την ανάθεση στους εργολάβους ή με τις συμβάσεις? Όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς δικαιώματα, με μισθούς πείνας και σε πολλές περιπτώσεις απλήρωτοι για μήνες. Αν δείτε, κύριε Υπουργέ, ερωτήσεις, θα δείτε πολλές από αυτές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και επί της θητείας σας τώρα. Μια ματιά να ρίξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε πλήθος δημοσιευμάτων για τους εργαζόμενους σε εργολαβίες ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που καταγγέλουν τον εργασιακό μεσαίωνα την απλήρωτη και ανασφάλιστη ή αδήλωτη εργασία, που καταγγέλουν τις κυβερνήσεις και τη δική σας και των προηγούμενων που νομοποίησαν αυτές τις εργασιακές σχέσεις, την εργασιακή γαλέρα. Λέω, μια ματιά να ρίξετε στο διαδίκτυο, θα τα δείτε όλα αυτά. Αυτή είναι η εξασφάλιση καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας που λέτε ότι θα διασφαλίσετε με την πολιτική σας αυτόν το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον? Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Συρίγος, σήμερα σε αντίστοιχη ερώτηση του Αντιπροέδρου της Βουλής, είπε ότι θα αναθέσουν την καθαριότητα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στους εργολάβους, γιατί δεν μπορεί οι υπουργοί να ασχολούνται, λέει, με αυτό το θέμα. Είναι υποτιμωτικό άραγε, κύριε Υπουργέ, να ασχολείται το Υπουργείο με την εξασφάλιση της καθαριότητας που έχει αναδειχθεί σε σημαντική πλευρά, ιδίως σε αυτή την περίοδο της πανδημίας? Δεν είναι ευθύνη των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων υπευθύνων, όπως θέλετε πέστε το, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των φοιτητών, των καθηγητών? Εκτιμάτε ότι δουλεύει καλύτερα ένας εργαζόμενος που δουλεύει κάτω από άγριες συνθήκες, κάτω από το βούρδουλα, από το φόβο της απόλυσης, να αλλάζει μέρα παραμέρα από έναν εργαζόμενο που αποτελεί μέρος των εργαζομένων του χώρου εργασίας? Ποιον εξυπηρετεί η διάχυση των εργαζομένων σε διάφορους εργολάβους ή αυτές οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, αυτή η πανσπερμία, το μοσαϊκό? Το επιχείρημα της εξοικονόμησης πόρων ισχύει τη στιγμή που δαπανάτε μεγαλύτερα ποσά με την πρακτική που ακολουθείτε? Και εδώ ούτε αυτό ισχύει. Κύριε Υπουργέ, η ευθύνη για την ομοιρία των εργαζομένων, την αγωνία για το αν θα έχουν δουλειά αύριο αυτοί οι εργαζόμενοι,
είναι, ανήκει σε όλες τις κυβερνήσεις αυτή η ευθύνη. Η επιδείνωση όμως της θέσης των εργαζομένων που βλέπουν να μπαίνουν στον εφιάλτη της ανεργίας, κύριε Υπουργέ, είναι τώρα δική σας ευθύνη. Αυτή η 100 οικογένειες. Έχετε υπερπροβάλλητη σαν κυβέρνηση την ατομική ευθύνη για όλα. Εργαζόμενοι όσοι 20 χρόνια θα βρεθούν στην ανεργία. Είναι δική τους η ευθύνη. Δεν είναι δική σας. Σας καλούμε λοιπόν να αντιμετωπίσετε άμεσα το ζήτημα που σε αυτές τις συνθήκες της βαθιάς κρίσης θα έχει τραγικές συνέπειες. Οι εργαζόμενοι αγωνιούν, αγωνίζονται για το κομμάτι το ψωμί που λέμε και εμείς ως ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, είμαστε δίπλα τους. Απαιτούμε και από εσάς να διασφαλίσετε την εργασία τους με όλα τα δικαιώματα. Λίγουν οι συμβάσεις, όπως είπατε, 31 Μαρτίου. Η αγωνία των εργαζομένων είναι μεγάλη και οφείλετε εσείς να τους κάνετε να ησυχάσουν με την απόφαση που πρέπει να πάρετε σαν κυβέρνηση. Και εδώ σήμερα περιμένουμε από εσάς να πείτε ότι θα κάνετε προσπάθεια να διασφαλίσετε όλες τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ.